Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας, κάτω από αυτές τις ειδικές συνθήκες, να χαιρετήσω αυτό το 15ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων, να συγχαρώ τον Πρόεδρο, κύριο Κρανίδη, ο οποίος επιτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο στο νοσοκομείο της Νίκαιας, που είχα την τιμή να τον επισκεφτώ προσφάτως. Είδα μια πλήρη οργανωμένη κλινική. Συγχαρητήρια, κύριε Κρανίδη, και για το συγγραφικό σας έργο, που είσαστε συγγραφέας 2 και ίσως 3 βιβλίων στο χώρο της ηχοκαρδιογραφίας και όχι μόνο, και να συγχαρώ ακριβώς για το εξαιρετικό αυτό συνέδριο. 3 χαρακτηριστικά είναι αυτά τα οποία ακριβώς συνηγορούν για την επιτυχία αυτού του συνεδρίου. Το πρώτο είναι η Οργανωτική Επιτροπή, που προείσταται, όπως είπαμε, ο κύριος Κρανίδης, που είναι εξαιρετικός στην οργάνωση αυτού του συνεδρίου. Δεύτερον, το πρόγραμμα, το οποίο είναι πραγματικά ένα πλήρες πρόγραμμα σε όλους τους τομείς της καρδιαγγειακής ιατρικής, περιλαμβάνει όλους ακριβώς τους σύγχρονους και τους παλιότερους τομείς της καρδιαγγειακής ιατρικής, σε όλα τα θέματα της καρδιαγγειακής ιατρικής. Και το τρίτο είναι οι ομιλητές. Ο κύριος Κρανίδης είχε την ευγενή τύχη και το προνόμιο, θα έλεγα αυτό, να προσκαλέσει όλους τους εκλεκτούς συναδέρφους ανά τη χώρα, που ακριβώς είναι, θα έλεγα, οι leaders της καρδιολογίας, σε αυτό το χώρο της καρδιολογίας που ζούμε αυτή τη στιγμή. Και λοιπόν είναι ένα πολύ πετυχημένο συνέδριο. Δυστυχώς δεν το βιώσαμε διαζώσει αυτό το συνέδριο λόγω των ειδικών συνθήκων, αλλά νομίζω θα έχουμε την χαρά να το βιώσουμε ακριβώς στο μέλλον και να συναντηθούμε πάλι. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Οι γιατροί του ΕΣΥ επιτελούν ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και οι διευθυντές ακριβώς που προείστανται αυτών των κλινικών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ακριβώς οι ηγέτες αυτών των κλινικών, που το έργο τους είναι ιδιαίτερα, θα έλεγα, σημαντικό και αξιοθαύμαστο. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους γιατρούς του ΕΣΥ και τους ιδιαίτερα τους διευθυντές για αυτό το σημαντικό έργο ανά την Ελλάδα που επιτελούν κάτω από δύσκολες συνθήκες. Θα έλεγα ότι αξίζουν να περιληφθούν ορισμένοι εκ των καθηγητών, ορισμένοι εκ των ιατρών του ΕΣΥ, στο τίτλο, αυτό το τίτλο που λέγεται κλινικός καθηγητής. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα εγώ να δουλέψω σε αυτό το θέμα και με ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Κάποιοι από τους γιατρούς του ΕΣΥ να πάρουν αυτό το τίτλο, γιατί το αξίζουν. Διότι επιτελούν πραγματικά και κλινικό έργο, και ερευνητικό έργο, αλλά και διδακτικό έργο. Και πιστεύω ότι αρκετοί από αυτούς τους γιατρούς του ΕΣΥ το αξίζουν αυτό το τίτλο. Και επιπρόσθετα, οι συνθήκες δουλειάς είναι ιδιαίτερα δύσκολες, επίπονες και κάτω από ένα καθεστώς το οποίο πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και οι καλύτερες αμοιβόμενες συνθήκες. Και εκεί ακριβώς είναι ένα σημείο που πρέπει οι αμοιβές των γιατρών του ΕΣΥ και ιδιαίτερα και των διευθυντικών στελεχών να αλλάξουν και να γίνουν επιταβελτίο. Με όλα αυτά, εγώ χαιρετίζω αυτό το συνέδριο, χαιρετίζω τον φίλο μου, τον Θανάση τον Κρανίδη, και εύχομαι μακρομερεύσει και να έχουμε του χρόνου ένα καλύτερο συνέδριο με φυσική παρουσία.